Δύσκολος θα είναι ο Νοέμβριος, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς τις επόμενες ημέρες οι νέες υποπαραλλαγές κορονοϊού θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και σε συνάρτηση με τον ιό της γρίπης, το ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν στη χώρα μας 10 κρούσματα της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον. Στις περιοχές που καλύπτει η 6η υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, τόνισε ο διοικητής Γιάννης Καρβέλης. Η πορεία και η εξέλιξη, αν θέλετε, της νόσου, έτσι όπως μου καταγράφεται από τους επιστήμονες, είναι τέτοια που, όπως θα έχετε διαπιστώσει, σχεδόν έχουν μηδενιστεί οι θάνατοι από επιπλοκές του COVID και ό,τι έχει υπάρξει ως απευταίο αποτέλεσμα, μιλάω για θάνατο δηλαδή, έχει να κάνει με άλλου είδους υποκείμενα νοσήματα και όχι από αυτό της λίμωξης του COVID. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν πως ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ και είναι άγνωστο πότε θα ξεμπερδέψουμε από την πανδημία. Αυτή τη στιγμή έχει εμφανιστεί στη χώρα και πέρα από την Κένταυρος που και αυτή αναπτύσσεται και δίνει, αν θέλετε, και αυτή την αυξητική, ελαφριά αυξητική τάση. Υπάρχει ακριβώς και οι δύο νέες παραλλαγές, υπάρχουν δύο νέες παραλλαγές, η BQ1 και η BQ11, που είναι οι υποπαραλλαγές της Omicron 5 και οι οποίες έχουν το βασικό χαρακτηριστικό ότι ξεπερνούν σε μεγάλο ποσό την ανοσία. Ο κορονοϊός φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα και για τον ιό της γρίπης, καθώς οι επιστήμονες βλέπουν ότι η γρίπη φέτος χτυπά με σφοδρότητα και τα κρούσματα είναι ήδη αυξημένα, ενώ θεωρούν πως θα είναι το πιο δυνατό κύμα γρίπης μετά από 13 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά σχεδόν βιολογικά, ας το πούμε έτσι, απίθανο να έχει κολλήσει κανείς ταυτόχρονα γρίπη και κορονοϊό. Αυτό είναι θετικό, γιατί ουσιαστικά καταφέρνουμε έτσι να αποφύγουμε το συνδυασμό. Μπορεί να έχει το πρόβλημα του πολλασμού και της RSV και αυτό να δημιουργήσει ακόμα πιο μεγάλα προβλήματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή της περίοδου ουσιαστικά, μια περίοδου η οποία ως προς τη γρήπη είναι δεδομένο ότι όλοι οι πιο ειδικευμένα, οι ιολόγοι και οι πνευμονολόγοι θεωρούν ότι θα είναι μια, αν θέλετε, αρκετά έντονη χρονιά. Οι επιστήμονες αναφέρουν πως εμβολιασμός έναντι της γρήπης κάθε χρόνο είναι απαραίτητος και θα πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει η έξαρση της γρήπης, καθώς χρειάζεται περίπου 2 εβδομάδες για την έναρξη της προστασίας του. Τα CDC αναφέρουν ότι εμβολιασμός είναι απαραίτητος σε άτομα ηλικίας από 6 μηνών και είναι καλό να ολοκληρώνεται πριν το τέλος Οκτωβρίου.